Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο αποκαλυπτικό δελτίο. Είμαστε μετά τους 179, μετά την ψήφιση του εκλογικού νόμου. Χαρά μου, γιατί εδώ σήμερα στο στούντιο, στο αποκαλυπτικό δελτίο, έχουμε έναν τον πρωταγωνιστή, μάλλον, της χθεσινής ημέρας, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Μας κάνει την τιμή και βρίσκεται εδώ μετά την χθεσινή ψηφοφορία. Καλησπέρα σας, γεια σας κύριε Λεβέντη, καλώς ήρθατε. Σπύρος Τρίψας, ο καλός συνάδελφος, σύμβουλος έκδοσης στο περιοδικό Επίκαιρα, όπως κάθε μέρα εδώ κοντά ο Σπύρος. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν, γιατί οι ερωτήσεις είναι πολλές και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τη σημερινή ημέρα, κύριε πρόεδρε, μετά τους 179, τι σημαίνει, τι αλλάζει πλέον. Εγώ προσωπικά, σαν Βασίλης Λεβέντης, δεν κοιμήθηκα καθόλου τη νύχτα, λέω την αλήθεια μου. Και τώρα που είμαι εδώ σχεδόν τρέμω λόγω της υπερέντασης. Δεν περίμενα η γεννηματά να κάνει τέτοιο έγκλημα. Το λέω, δηλαδή πίστευα ότι έστω μέχρι τη 12η ώρα θα αναλογιζότανε τα θεμέλια της παράταξής της. Τι πιστεύετε, κύριε Πρόεδρε, ότι έκανε την κυρία Γεννηματά και το ΠΑΣΟΚ εν γέννη να έχει αυτή τη στάση? Πιστεύετε ότι έχει προσδεθεί πλήρως στο άρμα του κυρίου Μητσοτάκη, για να μιλάμε Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως εξελίσσεται. Ή θέλει να διαμορφώσει μία και να δημιουργήσει μία άλλη πολιτική, η οποία να δείξει ότι παίζει ρυθμιστικό παράγοντα στα πολιτικά δρόμενα? Μα αν ήθελε όντως ρυθμιστικό παράγοντα, θα ψήφιζε την απλή αναλογική, γιατί ένα κόμμα του 4%, όπως είναι αυτή, χάνει και τρεις βουλευτές, χωρίς την απλή αναλογική. Χάνει. Mm-hmm. Άρα, αν ήθελες ρόλο, έπρεπε να ψηφίσεις. Γιατί τότε? Εγώ πιστεύω ότι η έχθρα του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Τσίπρα οδήγησε το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη... την άποψη να μην ψηφίσουν την απλή αναλογική, γιατί φοβείται μήπως φύγουν οι μισοί βουλευτές. Ο κ. Βενιζέλος δεν είναι μόνος του. Όχι, όχι. Ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της βουλευτικής ομάδας. Δηλαδή, πιστεύετε, ας πούμε, ότι η κυρία Γεννηματά είναι όμηρος καθαρά του κ. Βενιζέλου, με ό,τι ο κ. Βενιζέλος εκφράζει? Ναι. Δηλαδή, ή αν θέλετε το ένα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ που περιγράφουμε, φαντάζομαι. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Καταρχάς, ήδη από σήμερα ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αυτός που είχε μείνει, που έδινε αυτό το 4-5, πιστεύω θα έχει γίνει 2,5 ήδη, τουλάχιστον μισός της 100, 2,5, διότι όλοι που έβλεπα οι πασολουσίδες μου λέγανε, αν δεν ψηφίσουν την απλή αναλογική θα ψηφίσουμε εσένα. Ναι. Πιστεύω, λέει, ότι θα ψηφίσουνε, μου λέγανε. Mm-hmm. Όσο αφορά το ποτάμι, η στάση η οποία κράτησε. Εντάξει, το ποτάμι έχει τελειώσει τώρα. Τι στάση κράτησε? Το ποτάμι είναι 10 βουλευτές, 500 διαφορετικές. Πέντε στάσεις κράτησε. Πέντε στάσεις, ναι, διαφορετικές. Βλέπουμε να είναι διαφορετικές. Πόσοι έχουν φύγει? Ένας έχει φύγει. Έχει φύγει ο κύριος Στοχάρης. Διαφοροποιήθηκαν ο κύριος Λικούδης, ο κύριος Βανέλης, ο κύριος Σαριανός. Και ο κύριος Φωτήλας ακούγεται ότι... ήδη είναι στην έξοδο. Δηλαδή βλέπετε, ας πούμε... αυτοί θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία θα πάνε. Ναι, όλο αυτό το κομμάτι θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να ένα κομμάτι από αυτό βλέπετε ότι μπορεί να έρθει να πάει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Δημάρ και ένα κομμάτι ποτάμι. Με την προοπτική δημιουργίας... αυτοί θέλουν να βγουν βουλευτές. Ναι. Με τη Δημάρ πώς θα βγουν οι βουλευτές? Με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ναι, η συζήτηση η οποία γίνεται είναι για την προοπτική δημιουργία ενός νέου ισχυρού κεντροαριστερού πόλου. Ακούσατε και τον κύριο Θοχαρόπουλο, για παράδειγμα, έθεσε ήδη υποψηφιότητα. Τον είδα και χθες μετά την ψηφοφορία. Του λέω, ακόμη είσαι με τον ΠΑΣΟΚ. Η συμπεριφορά του κύριου Σκανδαλίδη. Δεν μου απάντησε. Ναι, ο κύριος Θεχαρόπουλος διαφοροποιήθηκε ούτως ή άλλως, κύριε Πρόεδρε, από την αρχή. Ναι. Και όλα τα στελέχη της Δημοκρατικής Αριστεράς που βρίσκονται στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλό παιδί ο Θεοχαρόπουλος, αλλά και αυτό πλανάται μεταξύ αντιφοκίδων. Η συμπεριφορά. Ναι. Είσαστε κοτοχωριανοί. Ναι. Η συμπεριφορά του κύριου Σκανδαλίδη και. Σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά. Να το δούμε. Ναι. Ναι. Να δούμε το τι συνέβη χθες με τον κύριο Σκανδαλίδη. Ερχόμαστε για την απάντηση του Πρόεδρου. Όλοι γελάσαμε από τον καθόλου συμπατή και γραφικό πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, ο οποίος όταν βρίζει το ΠΑΣΟΚ γελάνε οι υπόλοιποι και
όταν βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ, γελάνε οι υπόλοιποι μηδέ του Πασόκ εξαιρουμένου. Μηδέ του Πασόκ εξαιρουμένου. Δεχτήκαμε ένα μεγάλο μερίδιο των ευθυνών αυτοκριτικά που έχουμε, μας αναλογεί. Με αποκαλέσατε γραφικό κύριε. Όχι κύριε, με πολύ συμπάθεια. Με πολύ συμπάθεια. Παρακαλώ κύριε Λεβέντη. Παρακαλώ. Κύριε Λεβέντη, καθίστε κάτω. Κύριε Λεβέντη. Κύριε Λεβέντη, παρακαλώ καθίστε κάτω. Παρακαλώ καθίστε. Θα παρακαλούσα κύριε Σκανδαλίδη, είστε έμπειρος, θα παρακαλούσα και με την συνένεσή σας να διαγραφεί από τα πρακτικά, με συγχωρείτε, η λέξη περιγραφικότητας για τον πρόεδρο του κόμματος. Παρακαλώ για να μην συνεχίσει αυτό το επεισόδιο. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Εντάξει. Όλοι γελάσαμε. Σήμερα πώς το βλέπετε αυτό? Επειδή τους έθεσα το θέμα γιατί ψηφίζεται κατά της απλής αναλογικής και επειδή αυτοί δώσανε δώρο στον κύριο Μητσοτάκη 50 έδρες, αισθανθήκανε ότι το έδαφος φεύγει από κάτω από τα πόδια τους και συρθήκανε σε ύβρις. Γιατί σε ύβρις ποιος σύρεται, όποιος βρίσκεται σε αδυναμία. Ναι. Προεξοφλείται όμως τον κύριο Μητσοτάκη, βλέπω ότι θα είναι πρώτο κόμμα. Δηλαδή, με τα σημερινά δεδομένα. Με τις δημοσκοπήσεις όπως καταγράφει. Για να ανατραπούν αυτά τα δεδομένα πρέπει να γίνει. Φαντάζομαι ότι μείωση του χρέους. Δεν πιστεύετε. Και η κυβέρνηση να φέρει επενδύσεις. Ακούστε. Διότι να χρειάζονται για να λέμε την αλήθεια. Το είπα και του ίδιου του Τσίπρα. Συγγνώμη, μισό λεπτό για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό με τον Πασόκ, σας παρακαλώ πολύ. Και πάμε μετά ούτως ή άλλως. Το θέμα μας είναι το τι θα γίνει. Το έκλεισα. Για μένα δεν υπάρχει. Αφού δέχθηκε να. Δεν το περιμένατε από τον κύριο Σκανδαλίδη, φαντάζομαι. Νομίζω ότι από τον κύριο Σκανδαλίδη γενικά. Δεν ήμουνα στην αίθουσα. Ήμουνα στο δωμάτιό μου και έβλεπα τηλεόραση. Το άκουσα. Και μπήκα πίσω στην αίθουσα. Ναι. Κοίταξε όταν έφυγα να το πει. Α, μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι αυτό το οποίο λέει ο Σπύρος. Τώρα, η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει μετά την υπερψήφιση του εκλογικού νόμου από εσάς, από την Ένωση Κεντρών, για αυτό το 179, είναι ότι ίσως η Ένωση Κεντρών, ίσως εσείς, είσαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα ενδεχόμενο αύριο, μεθαύριο, να υπάρξει μια σύγκληση, μια συνεργασία, Καμία περίπτωση δεν υπάρχει ασύγκληση και το ξέρει και ο Τσίπρας και ούτε μου ζήτησε τίποτα. Ο Τσίπρας έχω συναντηθεί αρκετές φορές, ποτέ δεν μου είπε έλα κύριε Λεβέντη να σε βάλω στην κυβέρνηση. Μόνο αρχικά δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο, μου είχε πει τώρα, πέντε υπουργούς πήρε ο Καμένος, πέντε δικαιούσε και εσύ. Του λέω παρακαλώ να μην λάβει τέτοια διάσταση η συζήτηση, δεν ήρθα εδώ να πάρω λάφυρα. Σας έφερα 9 σημεία, ή τα αποδέχεστε και δεν θέλω ούτε υπουργείο ούτε τίποτα και ψηφίζω, ή δεν τα αποδέχεστε και κάνω αντιπολίτευση σκληρή. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Αν θυμηθείτε πάλι. Αυτό με εκτίμησε. Αν με εκτιμά σήμερα ο Τσίπρας, είναι γιατί δεν του έχω ζητήσει τίποτε. Ναι. Αν κληθείτε και πάλι, γιατί φαίνεται μέσα στο επόμενο διάστημα, αρχές Σεπτέμβρη, μετά το ΔΕΘ, τέλος πάντων, κάποτε θα γίνει κάποιο ανασχηματισμό. Ναι. Και θα γίνει και μια ευρύτερη συζήτηση, γιατί ανοίγει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Ναι. Το πράγμα το οποίο φαντάζομαι ότι και σε αυτό το τομέα, από τις θέσεις που έχουμε ακούσει από εσάς, συγκλίνεται στις τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αν σας καλέσει. Όχι, δεν λοιπόν, συγκλίνω. Αυτό που είπατε είναι. Από διάφορες τοποθετήσεις. Όχι. Σε κάποια... Δεν συγκλίνω σε τίποτα. Δηλαδή στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη βάση του συγκλίνεται πάνω σε αυτό. Δεν έχετε... Αυτό είναι έλασον τώρα. Ενδιαφέρει το λαό τώρα. Η συνταγματική αναθεώρηση φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο διαρχίας. Ακούστε. Αν μπορέσει να βγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το λαό χωρίς αλλαγή αρμοδιοτήτων, χωρίς να έχουμε πολιτιακές συγκρούσεις. Ναι. Τότε θα το ψηφίσω κι εγώ. Αυτό. Αν όμως κατορθώσουν οι συνταγματολόγοι να διατυπώσουν. Εκεί υπάρχει αυτή η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρόταση του κ. Μαρινάκη για το πώς μπορεί να περάσει, αν δεν περνάει από τη Βουλή, να μην πέφτει η κυβέρνηση με το θέμα της εκλογής Προέδρου και μετά, αν δεν περνάει, να πηγαίνει να έχει πλέον το λόγο ο λαός. Θα το δούμε. Την κάθε πρόταση θα τη δούμε. Δεν είναι εύκολο να βάλει στο Σύνταγμα, αν η Βουλή δεν ψηφίζει, τότε πάμε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Και σας καλεί λοιπόν ο κύριος. Το είπε κάποιος και νομίζω ότι ο Μαράκης ότι είπε Σοφία.
Αλλά δεν ξέρει ότι υπάρχει συντάγματα, υπάρχει αντίδραση από το κόμμα. Τα συντάγματα πρέπει οι διατυπώσει να είναι ξεκάθαρε. Γιατί ενέχονται. Αλλιώ έχει διαφορετικέ αναγνώσει. Καταλαβαίνετε έχετε τι δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Ναι, υπάρχει αντίδραση και από το ίδιο το κόμμα. Ναι, ναι. Δηλαδή, πράγμα το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν συμφωνεί. Απ' όλα αυτά, λοιπόν, σα καλεί ο κ. Τσίπρα, γιατί από ό,τι φαίνεται για τα εργασιακά και τη δεύτερη αξιολόγηση. Έχει πρόβλημα, θα υπάρξει ένα δεύτερο γύρο, τρίτο, τέταρτο, δεν θυμάμαι πλέον, γύρο επαφή με βοητικού αρχηγού. Και σα ζητήσει. Πέρα από τη συνεργασία δηλαδή, και, τη στήριξη, και τη στήριξη για τα ναι. εργασιακά, σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που υπάρχουν, αλλά θέλουμε να είμαστε πιο κοντά, θέλουμε να μπείτε στην κυβέρνηση. Αυτό θα το σκεφτείτε σε αυτό το χρόνο που θα τεθεί το πρώτον, ερώτημα λέω, επειδή, ή θα το συζητάτε καθόλου. Στον αρχικό χρόνο της απόρριψης των νέων προτάσεων. Και φίλοι με τον Τσίπρα. Σας λέω ότι δηλαδή... πρώτον δεν θα το ζητήσει, γιατί ξέρει το χαρακτήρα μου. Ναι. Εγώ για να μπω σε μια κυβέρνηση δεν μπαίνω όπως μπήκε ο Καμένος να πάρω πέντε υπουργεία και τελείωσε. Εγώ ζητάω κατάστρωση σχεδίου, να συνέλκονται επί 20 μέρες οι επιτροπές να καταστρώσουμε ένα σχέδιο, να το ανακοινώσουμε στο λαό, στη Βουλή και μετά. Έτσι γίνεται στο εξωτερικό οι συνεργασίες. Όχι, έλα εδώ Λεβέντη, πάρε αυτά τα υπουργεία και βούλωσε το από εκεί και πέρα. Καταλάβατε. Στο κομμάτι ούτε όμως... είμαι πάλι άνθρωπος να κάνω τον αντάρτη. Δηλαδή, αφή συμφωνήσω. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν είμαι να δημιουργώ όλη μέρα προβλήματα στην κυβέρνηση όπως κάνουν άλλοι. Έτσι. Εγώ ζητώ τίμιες εξηγήσεις από την αρχή. Ακριβώς για να κάνουμε καλούς λογαριασμούς. Στο κομμάτι των εργασιακών. Γι' αυτό και έστειλα τα 9 σημεία. Ένα των 9 σημείων ήταν η απλή αναλογική. Mm-hmm. Και ρώτησε τώρα ένας δημοσιογράφος του Sky πριν έρθω στην εκπομπή εδώ. Μου λέει, εσείς κάνατε, λέει, πιο θερμά παλεύατε εσείς για την απλή αναλογική από το ΣΥΡΙΖΑ. Μα λέω, μα δικό μου αίτημα 50 ετών είναι. Mm-hmm. Δικό μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ σύρθηκε προς την απλή αναλογική. Ενώ εμένα είναι αίτημα ζωής. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω ότι εγώ με αυτό γαλουχήθηκα. Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου που είχε πει ότι η χώρα χωρίς απλή αναλογική δεν είναι δημοκρατική χώρα. Ναι. Τον έχω φωτογραφία στο σπίτι μου, στο υπνοδωμάτιό μου. Δεν κοιμήθηκα τη νύχτα με αυτό που έκανε η Φόφη. Δεν ξεπλένει. Εγώ τους έπιασα τους πασοξίδες, τους βουλευτές μετά. Λέω, έχετε καταλάβει τι κάνατε. Θα το καταλάβετε εν καιρό. Υπήρχαν βουλευτές του Πασόκ οι οποίοι σας είπαν ότι ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση γιατί έφυγαν εντελώς από τη γραμμή του κόμματος, αυτή την οποία γνωρίζαμε για την απλή αναλογική. Τι να σας πω, είχαν αφιονιστεί οι βουλευτές του Πασόκ. Δηλαδή. Ο αφιονισμός, ξέρετε, θα πει. Χασκογελάγανε, είχαν καταλάβει ότι πήγανε σε μεγάλη λούμπα. Ναι. Και πολεμούσαν να μην το δείξουν ότι ήταν μια απλή ψηφοφορία και είπαν απλά όχι. Μάλιστα. Λέω, ήταν η ψηφοφορία του αιώνα. Για απλή αναλογική θα ξαναψηφίσουμε σε 50 χρόνια. Γιατί ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι αν βγει θα την καταργήσει. Αν έχει αυτούς 200 ψήφους. Όχι. Όχι, θα την καταργήσει ούτως ή άλλως. Και χωρίς 200 θα την καταργήσει. Σε 151 θα την καταργήσει. Ναι, θα την καταργήσει. Άρα μπροστά μας έχουμε κατάργηση.